Αληθεύουν αυτά? Δηλαδή έχει βρεθεί κρύπτη στο υπόγειο γκαράζ του Κελπνό? Για πείτε μας. Εντάξει, αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, όχι την Παρασκευή μας πέρασε, την πιο περασμένη Παρασκευή. Οι επιθεωρητές βρήκανε αυτά που βρήκαν. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ δίνω συγχαρητήρια στους επιθεωρητές του μεικτού κλιμακίου, οι οποίοι με υπομονή και με θάρρος και ενεργώντας μεθοδικά ανακάλυψαν αυτά που ανακάλυψαν. Τα πραγματικά γεγονότα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάντως, επειδή είναι προκαταρτική εξέταση... Ποια γεγονότα? Τα γεγονότα όπως περιγράφονται στα διάφορα... Γιατί εμείς δεν έχουμε μιλήσει πουθενά. Ναι, όχι. Εντάξει. Εμείς τουλάχιστον, εμείς, ναι. Και εσείς λέτε ότι δεν έχετε μιλήσει. Εμείς εννοώ εγώ και οι επιθεωρητές. Ναι, δεν μιλήσαμε πουθενά. Mm-hmm. Δεν δώσαμε στοιχεία πώς ακριβώς έγινε. Ναι, το θέμα είναι ότι είναι ενήμερη. Το αποτέλεσμα έχει σημασία, κύριε Παπασπέδου. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχετε Το αποτέλεσμα είναι ότι βρήκανε όντως πολύτιμα έγγραφα. Από εκεί και πέρα. Τα οποία ήταν κρυμμένα, κυρία Παπασπύρου. Ήταν κρυμμένα με γυψοσανίδες και αυτά. Ναι. Ποιος ο λόγος να κρυφτούν τέτοια πιστήρια, τιμολόγια? Και όχι αυτά, να μην... Προσέξτε να δείτε. Όταν έγινε η κατάσχεση το 16, νομίζω από την Εισαγγελία Διαφθοράς, βρήκανε διάφορα έγγραφα. Mm-hmm. Τα οποία όμως ήταν λυπή. Όταν γινόταν ο έλεγχος, βρίσκαμε ότι... Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι λείπαν έγγραφα. Τα έγγραφα δεν τα βρίσκαμε. Ακριβώς. Τώρα τα βρήκαμε. Σας είχα δώσει υπόσχεση ότι θα τα βρούμε τα έγγραφα. Τα βρήκανε. Πώς τα βρήκατε, εντάξει, κυρία Παπασπύριου? Ήταν με πληροφορία, εντάξει, πώς ήταν? Αυτά είναι... δεν μπορώ να σας πω πράγματα. Μάλιστα. Γιατί... Έχετε αρχίσει και τα μελετάτε? Επομένως, τα έγγραφα αυτά. Υπάρχει αξιολόγηση αυτό, ναι, που λέει η Μαρία. Δηλαδή έχετε αρχίσει και αξιολογείτε αυτά τα έγγραφα? Φυσικά. Θα υπάρξει αξιολόγηση. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Γίνεται καταγραφή. Ακόμα θα συνεχίζεται η... Από την πρώτη εκτίμηση που έχετε, είναι σημαντικά τα ευρήματα αυτά? Είναι πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Τα οποία θα βοηθήσουν περαιτέρω την έρευνα, στοιχειοθετούν κάποια πράγματα? Θα βοηθήσουν περαιτέρω να συνταχθούν τα πορίσματα, φυσικά. Το ότι αυτά θα τα αξιολογήσουν βέβαια οι επιθεωρητές. Κύριε Παπασπύρου, το ότι αυτά τα έγγραφα τα είχαν κρύψει κάποιοι, από μόνο του αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία, σας βάζει σε σκέψεις? Υπάρχουν κατηγορίες και για αυτό το θέμα? Το ότι δεν ήταν στο λογιστήριο, για παράδειγμα, αυτά τα παραστατικά? Δεν έπρεπε να είναι τα... Θα υπάρξουν, θα τα δούμε. Τα παραστατικά έπρεπε να βρίσκονται στη θέση τους αυτά. Δεν βρισκόντουσαν στη θέση τους. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα αξιολογήσουμε, οι επιθεωρητές θα τα αξιολογήσουν και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα. Ακόμα είμαστε στο στάδιο της έρευνας. Η έρευνα αυτή τώρα με το Κελπνό, πότε εσείς υπολογίζετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί, με τα νέα στοιχεία που έρχονται? Με τα νέα στοιχεία, εντάξει, θα πρόσθετα συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτά στα πορίσματα που ήδη συντάσσονται. Αυτά έχουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να εκτιμήσετε πότε θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η εργασία? Ναι, είχα πει μέσα στο διάστημα αυτό, το 1-2 μηνών θα έχουν τελειώσει. Σε 1-2 μήνες θα έχετε ολοκληρώσει όλο αυτό το πόρισμα? Μιλάμε τώρα για 3-4 πορίσματα, δεν μιλάμε για όλα τα πορίσματα. Το Κελπνό έχει τεράστια δουλειά. Έχετε υπολογίσει τη ζημιά, κυρία Παπασπύρου, τα χρήματα που έχουν διακινηθεί? Δεν μπορώ να υπολογίσω, γιατί συνέχεια βγαίνουν και καινούργια στοιχεία και δεν μπορώ να την υπολογίσω τη ζημιά πια. Μάλιστα. Κύριε Παπασπύρου, είναι πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπασπύρου. Ευχαριστούμε πολύ.